σύμπτωμα βακτηριακής εξίδρωσης μετά από προσβολή από το βακτήριο της ακτινιδιάς. Ασθένεια γνωστή ως και βακτηριακό έλκος ή καρκίνος της ακτινιδιάς, ψευδομόνα σύρικη, πάθοφρα ακτινίδια. Βλέπουμε ότι ο κορμός εδώ, ο βραχίωνας, έχει βγάλει σε δύο σημεία έκρεμα του βακτηρίου. Το συγκεκριμένο σαγρός έχει βγει θετικός και εδώ όμως δεν φαίνεται καλά. Το συγκεκριμένο αγρόκτημα έχει βγει θετικό. Σχεδόν έχουν όλα τα δέντρα προσβληθεί. Βλέπετε ότι και πάρα πολλά λείπουνε. Όλα τα ακροκομμάτια έχουμε κόψει. Αυτά όλα είναι από παλιές προσβολές του βακτηρίου. Το καλοκαίρι το δέντρο θα θέλει να ανακάμψει. Ωστόσο, χρόνο με το χρόνο, το κτήμα καταστρέφεται. Το βακτήριο πρώτη φορά εμφανίστηκε στην χώρα μας και αναγνωρίστηκε το 2014 σε μια περιοχή περίπου 10 χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Βλέπετε ότι τα δέντρα έχουν σχεδόν όλα προσβληθεί παλαιότερα. Αν κάπνουν το καλοκαίρι, κάνουμε και κάποιες προσπάθειες με τον παραγωγό να κρατήσουμε το κτήμα. Τα πρώτα χρόνια που είδαμε τα πρώτα κρούσματα, επεμβήκαμε αμέσως και αφαιρέσαμε όλα τα δέντρα εξ ολοκλήρου. Τα κάψαμε επί τόπου για να αποφύγουμε να, εδώ βλέπετε ότι ξεκινάει πάλι να βγάλει, να τρέξει. Τα κάψαμε επί τόπου τα δέντρα για να αποτρέψουμε την μετάδοση του βακτηρίου. Γίνανε κατευθείαν όλες οι επεμβάσεις που προτείνει και τηρήθηκαν όλα τα προληπτικά μέτρα. Ωστόσο, μετά από σχεδόν 6 χρόνια, η εμπειρία μας πλέον δείχνει ότι το βακτήριο μεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα και με όλους τους πιθανούς τρόπους. Ουσιαστικά, όταν θα δούμε το πρώτο κρούσμα μέσα στο αγρόκτημά μας, σίγουρα έχουμε και άλλες δεκάδες δέντρα τα οποία είναι μολυσμένα αλλά δεν έχουν εμφανίσει ακόμα τα συμπτώματα. Βλέπετε και εδώ πέρα ότι λείπει ολόκληρο βραχίωνας, τον έκοψε πέρσι ο παραγωγός. Το σύμπτωμα αυτή την εποχή, στις αρχές Μαρτίου δηλαδή, είναι το κόκκινο υγρό, παχύρευτο, το οποίο θα τρέξει και θα από το έλκος που δημιουργήθηκε από την προσβολή του βακτηρίου. Το υγρό αυτό είναι πλούσιο σε πληθυσμό ατόμων του βακτηρίου και βλέπετε εδώ πέρα μια παλιά προσβολή, ο πάνω σάπισε, το δέντρο προσπάθησε να επανακάμψει και μέσω του αέρα, των εργαλείων, των αυτοκινήτων, οτιδήποτε μπορεί να μεταφέρει το βακτήριο σε νέα δέντρα, όπως και η οικιακή μύγα που ακουμπάει αυτή την εποχή πάνω και το μεταφέρει. Εδώ βλέπουμε ένα παλιό έλκος, το δέντρο προσπάθησε να το επουλώσει πέρσι το καλοκαίρι. Έτσι πλέον σιγά σιγά το κτήμα αρχίζει και χάνει την αποδοτικότητά του σε σημαντικό βαθμό. Σε όλα τα αρκετά κτήματα έχουν γίνει πάρα πολλά πειραματικά με προϊόντα που ισχυρίζονται ότι έχουν βακτηριοκτόνο δράση ή βακτηριοστατική. Ωστόσο, κανένα δεν δουλεύει λόγω της ταχείας εξάπλωσης του βακτηρίου και του τρόπου που εξαπλώνεται. Αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Γεωργίας έχουν εγκριθεί κάποιες δραστικές ουσίες οι οποίες, εκτός του χαλκού ο οποίος προκαλεί απολίμανση ουσιαστικά της εξωτερικής επιδερμίδας του δέντρου και σκοτώνει το βακτήριο, ο οποίος είναι και το μοναδικό αυτή τη στιγμή
ψυχαζόμενο υγρό που σκοτώνει άμεσα το βακτήριο, επιτρεπόμενο, γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν και τα αντιβιωτικά, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά. Υπάρχουν και σκευάσματα τα οποία αυξάνουν, ενεργοποιούν, να το πούμε έτσι, την επίκτητη άμυνα του φυτού. Σε αυτό το κτήμα έχουν δοκιμαστεί όλα. Έχουν δοκιμαστεί και διάφοροι χαλκοί, οι οποίοι είναι σε εισαγωγικά διασυστηματικοί, γιατί κανένας δεν είναι διασυστηματικός. Είναι πιο διαλασματικοί, να το πούμε έτσι, οι οποίοι φαίνεται ότι μειώνουν τα συμπτώματα το καλοκαίρι, ωστόσο δεν αποτρέπουν το βαθμό εξάπλωσης του βακτηρίου. Ουσιαστικά σε αυτό το κτήμα γίνονται 6 με 7 εφαρμογές χαλκού το χειμώνα, από την περίοδο της συγκομιδής και μετά. Γίνονται εφαρμογές με μπίον, γίνονται εφαρμογές με ιοντικούς χαλκούς το καλοκαίρι και από κάτω, εννοώ με το σύστημα άρδευσης. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτήμα, ενώ δεν έχει ξεραθεί τελείως, ωστόσο έχει βαριές απώλειες, αλλά παραμένει παραγωγικό ως έναν βαθμό. Το κτήμα αυτό είναι προσβεβλημένο εδώ και 5 χρόνια. Κάθε χρόνο, το μήνα Μάρτιο, θα εκδηλωθεί το φαινόμενο της βακτηριακής εξίδρωσης, της έντονης. Θα σταματήσει μόλις βγουν τα πρώτα φύλλα. Θα έχουμε συμπτώματα στην πορεία στα φύλλα. Και αργά το καλοκαίρι, νωρίς το καλοκαίρι, πλέον θα περιοριστεί πλέον η δράση του βακτηρίου. Η ασθένεια θα ερεμήσει δηλαδή. Αυτό το βίντεο το ανέβασα ως ένα παράδειγμα ενός αγροκτήματος το οποίο είναι αρκετά χρόνια μολυσμένο. Έχουμε δέντρα τα οποία είναι μολυσμένα 4 και 5 χρόνια. Τα δέντρα κάθε χρόνο ανακάμπτουν σε ένα βαθμό, ωστόσο αρκετά φτάνουν σε αυτό εδώ την κατάσταση. Βλέπετε, έχει ξεραθεί τελείως. Πλέον είναι για κόψιμο το δέντρο, έχει ελάχιστα. Έχει εδώ έκρημα. Εδώ έχει σαπίσει όλο. Όλος ο κορμός εδώ βλέπετε έχει σαπίσει. Έχει ξεφλουδίσει πλέον το δέντρο. Είναι έτοιμο να ξεραθεί. Είναι το τελικό στάδιο της ασθένειας. Η ασθένεια φαίνεται ότι μεταδίδεται με όλους τους πιθανούς τρόπους και αυτό δεν μπορεί να σταματήσει. Γιατί ακόμα και αν καταστραφούν αυτά τα χωράφια και αν καούν τελείως αυτά τα χωράφια, η ασθένεια θα υπάρχει σε άλλα είδη πέριξη αυτών των κτημάτων και θα συνεχίσει την καταστροφική της πορεία. Πιθανολογούμε ότι σε αυτό το κτήμα ήρθε μάλλον με τη μέλισσα, καθώς τη χρονιά που είδαμε τα πρώτα συμπτώματα, την προηγούμενη χρονιά είχαν έρθει μελίσσια από τη μολυσμένη περιοχή. Περίπου σε 10 μέρες από τώρα θα αρχίζει μαζικά το πρώτο σύμπτωμα που αναγνωρίζουμε από την ασθένεια, το οποίο είναι η εκροή του βακτηριακού υγρού, η βακτηριακή εξίδρωση με κόκκινο παχύρευστο κεραμιδί, ουσιαστικά σε κεραμιδί χρώμα παχύρευστο υγρό.